Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Επιλογές σημαντικές και μεγάλες πιέσεις δέχεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας, όπως ανέφερε από τις ΣΕΡΕΣ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορύδης. Οι πιέσεις αυτές προέρχονται από τον ανταγωνισμό και την κλιματική αλλαγή με τους συνεχώς διωγγωμένους κινδύνους. Ο κ. Βορύδης ήταν ομιλητής στο Αγροτικό Φόρουμ που διεξήχθη στην πόλη των Σερών. Μεγάλες και σημαντικές αλλαγές θα συντελεστούν τα επόμενα χρόνια στην ελληνική γεωργία μέσα από την αναθεώρηση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτό ανέφερε από τις ΣΕΡΕΣ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορύδης, ο οποίος συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο Agribusiness Forum με θέμα την αγροτεχνολογία, την αγροτική επιχειρηματικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε ότι στις μέρες μας ο πρωτογενής τομέας της χώρας, το αγροτικό εισόδημα, δέχονται σημαντικές και μεγάλες πιέσεις που προέρχονται από τον ανταγωνισμό και την κλιματική αλλαγή με τους συνεχώς διωγγόμενους κινδύνους. Κανείς πρέπει να δει το πώς θα σταθεί και θα αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Οι εθνικές πολιτικές σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από την, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την κοινή αγροτική πολιτική. Είμαστε ενταγμένοι σε αυτό, δηλαδή ο πρωτογενής τομέας και οι πολιτικές που χαράζονται στον πρωτογενή τομέα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αγνοήσουν ή να διαφορήσουν για αυτό το οποίο είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Κυρίως και πρωτίστως γιατί η κοινή αγροτική πολιτική είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκή πολιτική, αφορά περίπου το 50% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως αυτό παίρνει σαν χρωστά με δύο πυλώνες. Ο ένας είναι ο παραδοσιακός πυλώνας των ενισχύσεων, αυτό που λέγαμε παλιά οι επιδοτήσεις, τώρα το λέμε ενισχύσεις. Αναφερόμενος στον ΕΛΓΑ, ο κ. Βορύδης είπε ότι ο οργανισμός τα προηγούμενα 7 χρόνια πλήρωνε στους αγρότες αποζημίωση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Και σήμερα οι αποζημιώσεις αυτές αγγίζουν τα 210 εκατομμύρια ευρώ. Λόγω της κλιματικής αλλαγής και των ανατροπών που έχει επιφέρει στην αγροτική καλλιέργεια. Επιτρέψτε μου μια παρέμβαση που την ακούω περισσότερο σε αστικά κοινά. Οι αγρότες μας δεν παράγουν και εκείνο το οποίο κάνουν είναι να παίρνουν τις ενισχύσεις. Αυτό είναι απολύτως αναγκαστικό και θέλω να το λέω. Θέλω να το λέω. Γιατί οι ενισχύσεις είναι παγκόσμια πολιτική. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει περίπου παντού. Και ο στόχος των ενισχύσεων δεν είναι μόνο ή κατά τη γνώμη μου δεν είναι καν κυρίως η κοινωνική συνοχή, δηλαδή η διασφάλιση ενός βιώσιμου εισοδήματος στους αγρότες, αλλά κυρίως είναι η διατροφική ασφάλεια. Τι εννοώ με αυτό, είναι ένα κίνητρο, μια πολιτική προκειμένου ο αγρότης να παραμείνει στο χωράφι έχοντας ένα ελάχιστο εισόδημα που του επιτρέπει να παραμείνει στο χωράφι και να παράγει, γιατί αυτό κανείς δεν πρέπει να το ξεχνάει, ο αγρότης παράγει τρόφιμο. Το τρόφιμο συνδέεται με την ίδια την επιβίωσή μας και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς μια οικονομία η οποία παραδείγματος χάρη δεν θα έχει καθόλου παραγωγή, αλλά θα εισάγει όλο το τρόφιμο ή θα εισάγει το 90% του τρόφιμου. Μια τέτοια οικονομία είναι προφανές ότι θα βρίσκεται σε κίνδυνο ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορεί κανείς, δεν έχει δηλαδή, το τρόφιμο έχει μια πρόσθετη ευαισθησία, γι' αυτό και μιλήσαμε για διατροφική ασφάλεια. Ο κύριος Βορύδης αναφέρθηκε και στην κοινή αγροτική πολιτική, επισημένοντας ότι οι εθνικές πολιτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από αυτήν, την οποία όπως σημείωσε κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει και να αμφισβητήσει. Ο ίδιος τοποθετήθηκε για τις ενισχύσεις. Σε πολλές περιπτώσεις ο στόχος των ενισχύσεων είναι η εξασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας, είπε ο Υπουργός, για να συμπληρώσει αμέσως μετά πως στόχος των ενισχύσεων είναι ο αγρότης να παραμείνει στο χωράφι, εξασφαλίζοντας ένα ελάχιστο εισόδημα, γιατί ο αγρότης παράγει τρόφιμα και το τρόφιμο είναι σημαντικό για την ανθρώπινη ζωή. Άρα απαιτείται μια πρόσθετη ασφάλεια, είπε ο κ. Βορύδης. Πριν από 6-7 χρόνια πλήρωνε τις αποζημιώσεις περίπου 150 εκατομμύρια το χρόνο. Τα τελευταία 5-6 χρόνια αυτό το ποσό έχει ξεπεράσει τα 200 με 210 εκατομμύρια το χρόνο. Βρίσκεται δηλαδή και αποτυπωμένη την καταγραφή της αύξησης αυτής χωρίς, ξαναλέω, να αποζημιώνει περισσότερες ζημιές, χωρίς να έχει αλλάξει τον οργανισμό του, χωρίς να υπάρχει κάτι πρόσθετο. Έχουμε τα τελευταία χρόνια μια σημαντική επιδείνωση εξαιτίας προφανώς της κλιματικής αλλαγής στο θέμα των αποζημιώσεων. Νωρίτερα, ο Υπουργός στη δήλωσή του αναφέρθηκε και στην πολιτική της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα.
Τώρα το συνέδριο αυτό έρχεται τη χρονική στιγμή που ξεδιπλώνει η κυβέρνηση και αναπτύσσει την πολιτική της για τον πρωτογενή τομέα. Μια πολιτική η οποία συνδέεται με την προσπάθεια η οποία πρόκειται να καταβληθεί για να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, να αυξηθεί η ποιότητα των προϊόντων, να βελτιωθεί η ήδη υψηλή ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, να ενισχυθούν οι πράσινες πολιτικές στην καλλιέργεια και άρα να πάμε σε μια γεωργία η οποία συμβάλλει με το δικό της τρόπο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και όλα αυτά είναι εναρμονισμένα στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Της νέας συζήτησης για την ΚΑΠ, για τη νέα ΚΑΠ, τη συζήτηση η οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για τη νέα ΚΑΠ, η οποία έχει πάρα πολύ έντονα τα στοιχεία τα οποία σας φοράνε. Δηλαδή τι, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτογενή παραγωγή, προκειμένου ακριβώς να υπάρξει μια πράσινη γεωργία, μια γεωργία η οποία χρησιμοποιεί λιγότερα και πιο στοχευμένα προϊόντα αυτοπροστασίας, λιγότερο και πιο στοχευμένα λιπάσματα, λιγότερο και πιο στοχευμένα το νερό. Αυτά είπε ο κύριος Βορύδης σήμερα το πρωί. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τα όσα δήλωσε ο κύριος Καραμαλής. Τα μεγάλα έργα είναι εργαλεία ανάπτυξης, ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής στην ομιλία του στο πλαίσιο του Agri Business Forum. Ο κύριος Καραμαλής αναφέρθηκε σε θέματα υποδομών και μεταφορών σε όλη την Ελλάδα και σε θέματα ανάπτυξης που αφορούν τον Ομό Σερών. Τα μεγάλα έργα για εμάς δεν είναι εργαλεία υφαρπαγής ψήφων, ούτε εντυπωσιασμού και λαϊκισμού. Είναι εργαλεία ανάπτυξης. Αυτό ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Agri Business Forum ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, τονίζοντας ότι τα έργα αυτά δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και μία από τις βασικότερες δεσμεύσεις της κυβέρνησης ήταν αυτή, να δημιουργήσουμε νέες δουλειές, σημείωσε ο κ. Καραμαλής. Για εμάς, για την ιστορική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι εργαλεία υφαρπαγής ψήφων. Δεν είναι εργαλεία εντυπωσιασμού και λαϊκισμού. Είναι εργαλεία ανάπτυξης. Όπως έχει τονίσει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και αυτό άλλωστε είναι μία από τις βασικές δεσμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού. Δηλαδή να δημιουργήσουμε νέες, αλλά καλά αμοιβόμενες δουλειές. Ας μην γελιόμαστε, βγαίνουμε από μια δεκαετή κρίση, τη μεγαλύτερη κρίση που ζήσαμε το τελευταίο αιώνα και τα έργα, τα μεγάλα έργα υποδομών, βοηθούν ολόκληρες περιοχές να αναπτυχθούν, να αναβαθμιστούν και ιδίως στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η πατρίδα μας είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για να ξεπεράσουμε την κρίση. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ολοκλήρωση της περιαστικής οδού Σερών, από τον ανισόπεδο κόβων σύνδεσής της με τον κάθετο άξονα 60 της Εγνατίας Οδού, ως την περιοχή του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, καθώς και τον ευρύτερο προγραμματισμό για την υλοποίηση του Ε61 Προμαχώνα Σέρες Λιμάνι Καβάλας. Δεν λησμόνησε και τη σύνδεση της Βυσαλτίας με την Εγνατία Οδό. Πρέπει κάποτε να κάνουμε πράξη και να μην μείνουμε στα λόγια, να επενδύσουμε σε αυτό που όλοι λέμε τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, η οποία προσθέτει στο σύνολο της χώρας πλούτο και όχι μόνο στα μητροπολιτικά κέντρα. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί σε διάφορα έργα στη Μακεδονία μας και στον Ομό Σερών. Το πιο εμβληματικό είναι αυτό της Δράμας, Αμφίπολης και Εγνατίας. Και βλέποντας και την κυρία Περιστέρη εδώ, δεν μπορώ να μην συνδέσω τη σημασία που έχει η περιοχή της Αμφίπολης για πολλούς ιστορικούς λόγους. Ξέρετε, εδώ στις Σέρες, πολλές φορές
ζούσαμε ένα παραλογισμό με μια ανασκαφή η οποία ποτέ δεν προχώρησε γιατί πολιτικοποιήθηκε. Η ουσία λοιπόν είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εκπονήσει ήδη ένα master plan για την περιοχή και αυτό που είναι δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτή η ανασκαφή να αναδειχθεί και να γίνει το συντομότερο δυνατόν επισκέψιμος ο Τύμβος Καστά. Αναφερόμενο στη λίμνη Κερκίνη, ο κύριος Καραμαλής είπε ότι το Υπουργείο έχει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια για την άμεση βελτίωση των εγκυοβελτιωτικών δικτύων, ώστε να πετύχουμε, όπως είπε, την ορθολογική αξιοποίηση του νερού της λίμνης Κερκίνης, προστατεύοντας τον υδροβιότοπο και διασφαλίζοντας τον ιδιαίτερο οικολογικό και αντιπλημμυρικό χαρακτήρα της. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, είναι βέβαιο ότι στα επόμενα χρόνια ολόκληρη η πεδιάδα των Σερών θα πληγεί από λειψιδρία, είπε ο Υπουργός. Το Υπουργείο λοιπόν Υποδομών έχει κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να αξιοποιήσουμε την ορθολογική, παραδείγματος χάρη, αξιοποίηση του νερού της λίμνης Κερκίνης, προστατεύοντας τον υδροβιότοπό της, διαφυλάσσοντας τον ιδιαίτερο οικολογικό και αντιπλημμυρικό χαρακτήρα. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, πολλοί ειδικοί, είναι βέβαιο, και αυτό είναι που λέμε, ότι σε επόμενα χρόνια ολόκληρη η πεδιάδα Σερών μπορεί να πληγεί από λειψιδρία. Πρέπει λοιπόν σήμερα να σχεδιάσουμε και να λάβουμε δραστικά μέτρα για την σπατάλη του νερού. Το νερό στα αντρευτικά δίκτυα πρέπει πλέον να διοχετεύεται σε ελεγχόμενους κλειστούς αγωγούς και να σταματήσει επιτέλους η τακτική να σχεδιάζονται έργα χωρίς κανέναν ορθολογικό τρόπο. Αυτά τα φόρα δίνουν μια πολύ καλή ευκαιρία, ειδικά όταν γίνονται στην περιφέρεια, που είναι η καρδιά του πρωτογενή τομέα, να δούνε οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα δεδομένα, που ασχολούνται με τις καινούριες εξελίξεις στην Ευρώπη, τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ, στο κάπο των Σερών ή, εν πάση περιπτώσει, στους άλλους κάπους της χώρας. Είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο άνθρωποι που ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα σε επίπεδο θεωρητικό, αλλά βλέπουμε και πραγματικούς αγρότες σήμερα να είναι εδώ και να παρακολουθούν το συνέδριο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρακολουθήσαμε τα όσα είπε και ο κύριος Καραμαλής στο αγροτικό αυτό φόρουμ. Πάμε να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα το οποίο είδαμε και να δούμε τι αποκόμισαν οι κτηνοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών από τα όσα είπε ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Η κυρία Ελπίδα Σιδηροπούλου είναι μαζί μας, είναι πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου των Σερών. Κυρία Σιδηροπούλου, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κότα, καλησπέρα και σε όλους τους Σεραίους. Για πείτε μας τι αποκομίσατε από την σημερινή έτσι, παρουσίαση των όσων είπε ο κύριος Βορύδης εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Καταρχήν να πούμε ότι τους καλωσορίσαμε όλους. Ήρθαν για να ακούσουν πρώτα απ' όλα αλλά και να συζητήσουν μαζί μας θέματα που θα συζητηθούν για τη νέα ΚΑΠ. Αυτό είναι στα θετικά. Τώρα σε ό,τι αφορά σε αυτά που υπόθηκαν, σε ό,τι αφορά τον κύριο Βορύδη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρθηκε αναλυτικά όσο μπορούσε βέβαια στον χρόνο που διέθετε γιατί υπήρχαν πάρα πολλά θέματα στο κομμάτι των συνεταιρισμών και στη στήριξη που θα έχουν τα συνεταιριστικά σχήματα από το Υπουργείο. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν συζητηθεί για τη νέα ΚΑΠ αλλά να πούμε ότι αυτό που εμάς περισσότερο μας αποσχολούσε άμεσα ήταν το κομμάτι των βοσκοτόπων βεβαίως και της νέας ΚΑΠ γιατί ξέρουμε ότι θα είναι αρκετά μειωμένη τη νέα προγραμματική περίοδο και βέβαια ελληνοποιήσεις και όλα τα θέματά μας έτσι εντάχει. Σε ό,τι αφορά τους βοσκοτόπους μας είπε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε υλοποιήσει τίποτα σε ό,τι αφορά τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που σημαίνει ότι ξεκινάνε από την αρχή και θα παραδώσουν τα διαχειριστικά σχέδια για τη νέα ΚΑΠ και θα είναι όλα εντάξει χωρίς κανένα πρόβλημα. Είχαμε αυτή τη διαβεβαίωση. Βεβαίως μας εξέπληξε το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία υποδομή, ότι δεν είχε ξεκινήσει τίποτα, ενώ εμείς τόσα χρόνια ακούγαμε ότι γινόταν κάτι άλλο. Mm-hmm. Να πούμε βέβαια και το ότι δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση ό,τι αφορά τα συνεταιριστικά σχήματα. Μάλιστα λέγανε, και ο κύριος Κρέκας το ανέφερε, και ο κύριος Καραμαλής και η κυρία Ραμπατζή, ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε συλλογικά. Γιατί διαφορετικά, αν θέλετε έτσι εισαγωγικά,
δεν είναι βιώσιμος ο καθένας μόνος του. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν μεγάλα σχήματα και σαφέστατα τότε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα μπορέσει να δώσει και χρηματοδοτικά εργαλεία και στήριξη και φοροαπαλλαγές και, εν πάση περιπτώσει, μια σειρά κινήτρων για να μπορέσει να επιβιώσει ο κτηνοτροφικός τομέας. Οι ΣΕΡΕΙ συνάδελφοί σας είναι έτοιμοι να πράξουν κάτι τέτοιο, κυρία Σιδηροπούλου? Δυστυχώς δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι γυρίζει μία σελίδα. Mm-hmm. Εάν θα είναι καλή ή όχι θα φανεί στην πορεία. Αλλά θα πρέπει πραγματικά λίγο να τρέξουμε, γιατί έχουμε μείνει σε ένα κομμάτι, έτσι το ανέφερε και ο κύριος Καραμαλής αυτό, ότι εντάξει ενισχύσεις, εντάξει επιδοτήσεις, εντάξει όλα αυτά τα οποία θα στηρίξει η Ελλάδα, και ο κύριος Βορύδης το στήριξε αυτό, ότι ναι και βέβαια θα παλέψουμε γι' αυτό, για το καλύτερο. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Πρέπει να το συζητήσουμε και εμείς όλοι οι παραγωγοί, να δούμε το νέο μοντέλο και πώς θα επιβιώσουμε μέσα από αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα τονίστηκαν βέβαια και τα διάφορα έτσι, φιλοπεριβαλλοντικά σχέδια που υπάρχουν, αν θέλετε, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βεβαίως συντάσσεται και η Ελλάδα σε αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και σοβαρά προβλήματα πια με την κλιματική αλλαγή. Ο κ. Καραμαλής αναφέρθηκε εκτενώς στο κομμάτι αυτό. Και μάλιστα ανέφερε και για το υποδομών, ότι θα γίνουν μια σειρά έργων σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Στους υδάτινους σπόρους δηλαδή. Ναι. Έχουμε τον ποταμό Στριμώνα, έχουμε τη λίμνη Κερκίνη, έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Θα πρέπει λοιπόν να διαχειριστούμε πολύ σωστά και το νερό πια. Έγιναν αναφορές σε πολύ σημαντικά θέματα. Βέβαια να πούμε ότι εμείς πήραμε μια ανοιχτή πρόσκληση από τον κύριο Βορύδη, έτσι ώστε και να μιλήσουμε λεπτομερώς για πάρα πολλά θέματα. Φάνηκε να έχει ενημερωθεί πλήρως, αυτό είναι στα θετικά του. Εμείς είπαμε, τον καλωσορίσαμε εδώ, όπως κάνουμε πάντα σε κάθε νέο υπουργό, και ευχόμαστε να υλοποιήσει όλα όσα έχει πει. Επειδή χθες δεχτήκαμε και τηλεφωνήματα, γιατί μόλις ακούσανε οι συνάδελφοί σας ότι θα είναι ο κύριος Βορύδης εδώ, κάτι για την εξωτική αποζημίωση έχουμε, κυρία Σιδηροπούλου, κάποια εξέλιξη? Ακούστε, η εξωτική αποζημίωση θα δοθεί το Δεκέμβριο. Ναι. Τουλάχιστον αυτή την πληροφορία έχουμε. Άλλωστε, περίπου με τον ίδιο τρόπο δόθηκε και πέρσι, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Σε αυτό, θα κατέβουμε, όταν θα κατέβουμε και Αθήνα, θα τα δούμε όλα αναλυτικά αυτά και θα βγούμε. Φυσικά, πάντα μας δίνεται το βήμα και ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και δημόσια όλα αυτά, αλλά και κατηδίαν μέσα στο Σύλλογο θα υποθούν κάποια πράγματα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι σε ένα τέτοιο μεγάλο φόρουμ, με ξένους προσκεκλημένους και με διάφορα θέματα, τα οποία ήταν και πάρα πολλά και σοβαρά, δεν γινόταν να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Το σίγουρο είναι πάντως ότι σαφέστατα του 19 η εξωτική θα μπει πριν βγει το 19. Αυτό είναι σίγουρο. Καθώς επίσης να πω, γιατί έγινε και σχόλιο για το γεγονός αν ήταν μία ανοιχτή συγκέντρωση. Δεν ήταν μία ανοιχτή συγκέντρωση. Και εμείς ως εκπρόσωποι κληθήκαμε έτσι ώστε να τοποθετηθούμε σε κάποια θέματα ή να ρωτήσουμε για κάποια άλλα που μας αφορούν. Ζητήσαμε βεβαίως από τον Υπουργό να γίνει και μια ανοιχτή συγκέντρωση, να μιλήσει με τους παραγωγούς ο ίδιος πια ανοιχτά. Βεβαίως θα γίνει στην πορεία από ό,τι μας είπαν. Περιμένουμε να το δούμε και αυτό. Απλά σε ό,τι αφορά τα του νομού Σερών αλλά και όλης της ελληνικής κτηνοτροφίας, από κοντά στον εργασιακό χώρο του κυρίου Υπουργού θα τα αναλύσουμε όλα. Μάλιστα. Κυρία Σιδηροπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Παρανάλωμα έγιναν 715 εδέματα βαμβακιού, κυρίες και κύριοι, σε κοκκιστήριο στο δασοχώρι του Δήμου Ηράκλειας. Η φουρτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου και αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία των Σερών. Ξέσπασε τα ξημερώματα σε κοκκιστήριο Βάμβακο στο δασοχώρι του Δήμου Ηράκλειας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο νωρίς το πρωί, αλλά ήταν αρκετή για να κάψει αρκετά δέματα βαμβακιού. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία των Σερών και στην επιχείρηση έφτασαν 4 οχήματα, 2 υδροφόρες του Δήμου Ηράκλειας καθώς και ένα σκαπτικό μηχάνημα για να συνδράμουν στην κατάσβεση. Η φωτιά περιορίστηκε στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης και ευτυχώς δεν απειλήθηκαν από τις φλόγες οι εγκαταστάσεις του οικοκυστηρίου. Τις 5 ώρα περίπου μου πήρε τηλέφωνο η πυροσβεστική και ζήτησε βοήθεια για να τις μεταφέρουμε νερό. Από όπου είπα κάτι οδηγούς και για πολύ γρήγορα για να προλάβουμε το συμβάν, πήρα και εγώ μια υδροφόρα, την υδροφόρα που έχουμε
και την πήγα, μετέφερα νερό ένα αμάξι, μετά ήρθαν και οι οδηγοί και άρχισε η πυρόσβεση. Οι ζημίες ήταν μεγάλες ή προλάβαμε παράδειγμα τα χειρότερα? Προλάβαμε αρκετά, αλλά η ζημία πάλι είναι μεγάλη, γιατί από ό,τι μου είπε ο εργοστασιάρχης εκεί πέρα, γύρω στις 750 μπάλες έχουν καεί. 750 μπάλες. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε πρόβλημα ούτε σε μηχανήματα ούτε σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Όχι, όχι, σε μηχανήματα δεν είχε αυτά. Απλώς είχε τα ανταλλιασμένα βαμβάκια καήκαν. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε ότι ο καιρός βοήθησε πάρα πολύ, γιατί αν υπήρχε ξηρασία ή καιρικές συνθήκες οι οποίες ήταν τον προηγούμενο μήνα ή τον τελευταίο διάστημα πριν τις βροχές, πιστεύω να είχαμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Όντως ο καιρός βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ στην περίοδο. Εμείς σαν Δήμος, ό,τι χρειάστηκε, το προσφέραμε και στο εργοστάσιο και στην πυροσβεστική. Ανθρωπιστική κρίση. Έλλειψη βασικών αγαθών. Έρχομαι στο κοινωνικό φαρμακείο και παίρνω τα φάρμακα και έχω βρει τη γαλήνη μου. Η αλληλεγγύη φαίνεται στην πράξη. Τα κοινωνικά παντοπολία, φαρμακεία και συσίτια προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στους ανθρώπους με σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Δομές παροχής βασικών αγαθών. Μια πράξη βοήθειας. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το τριήμερο στα Κάντζας, προσφορές ιδανικές για εσάς. Δευτέρα έως Τετάρτη. Κιμάς ανάμεικτος νοπός ελληνικός, το κιλό μόνο 5,29. Νοπό ελληνικό κοτόπουλο, 25% πιο φθηνά. Όλα τα τοματοειδή μπαρμπαστάθης, 40% πιο φθηνά. Μακαρόνια μπαρίλα, μόνο 68 λεπτά. Αλλά και υγρά πλυντηρίου νουβολέτα 3 λίτρα, μόνο 2,80. Όλα τα προϊόντα AIM, στη μισή τιμή. Και συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχο νουβολέτα, 40 μεζούρες, μόνο 1,50. Supermarket Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Πριν συνεχίσουμε το δελτίο μας και περάσουμε στο επόμενο θέμα, πάμε σε μια ανακοίνωση την οποία θα σας διαβάσουμε. Επειδή γίναμε δέκτες παραπώνων αναφορικά με πλάνα που παρουσιάσαμε σε ρεπορτάζ το βράδυ της Πέμπτης για μια σύλληψη ενός άντρα για καλλιέργεια κάναβης, να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε ότι τα πλάνα τα οποία θα δούμε και πάλι και που είδαμε και στο ρεπορτάζ της Πέμπτης είναι πλάνα από την επίδειξη του αστυνομικού σκύλου Άτλαντα, η οποία έχει γίνει στο παρελθόν. Επομένως, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και από αυτά τα οποία υπόθηκαν από πλευράς κατοίκων της Νιγρήτας όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι πλάνα από επίδειξη του σκύλου Άτλαντα, πλάνα αρχείου. Αυτά προς αποκατάσταση των όσων υπόθηκαν και έγιναν στο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Συνεχίζουμε. Ανεπιθύμητο στις αίρες κήρυξαν τον Αμερικανό πρόξενο η λαϊκή συσπήρωση και το πάμε των Σερών. Το πρωί πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το ξενοδοχείο που διεξαγόταν το Agri Business Forum και που ήταν ομιλητής ο Αμερικανός πρόξενος. Ένωση και ΝΑΤΟ σφάζουν τους λαούς για τον μονοπωλίον τους ανταγωνισμούς. Ανεπιθύμητος ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Φώναξαν εργατικά σωματεία και φορείς της περιοχής ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού προξένου στις Αίρες. Ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τις Αίρες και συμμετείχε στο αγροδιατροφικό συνέδριο Agri Business Forum. Σε δήλωσή του, στα μέλη του ΠΑΜΕ ανέφεραν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας σκυτάλη από την προηγούμενη, διοργανώνει άλλο ένα αναπτυξιακό συνέδριο για τον αγροδιατροφικό τομέα, προκειμένου να προωθήσει τις επενδύσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον πρωτογενή τομέα και στον νομό μας. Δεν ξεχνάμε την πρόσφατη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, που εμπλέκεται ακόμη πιο πολύ η χώρα μας και ο λαός μας στον στόχο των αντιπίνων για το χατήρι των υπεραλληστικών ανταγωνισμών, ανέφεραν τα μέλη του ΠΑΜΕ. Πραγματοποιούμε σήμερα μια συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας έξω
από συγκεκριμένο ξενοδοχείο της ΕΡΕΣ, όπου επί της ουσίας θα γίνει ένα συνέδριο για το αγροδιατροφικό. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει τη σκητάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σε συνεργασία με τους Αμερικάνους, επί της ουσίας τους δίνει γη και είδωρ για νέες επενδύσεις. Γνωρίζουμε ότι έχουν κάνει την Ελλάδα ένα ορμητήριο πολέμων και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Με την παρουσία κιόλας του πρόξενου Αμερικάνου. Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά τα συνέδρια, τα αναπτυξιακά κτλ. Έχουν καθαρό ρόλο ώστε η ανάπτυξη η οποία ευαγγελίζουν και θα έρθει να εξυπηρετήσουν τα δικά τους σχέδια. Αρπάζοντας όλο το πλούτο που έχει η χώρα μας για τα συμφέροντα των λίγων και όχι για το λαό μας. Στην αποτελεσματική και εφαρμόσιμη ανταγωνιστική αγροτική επιχειρηματικότητα εστίασε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΣΕΝΟΥ Χρήστος Μέγκλας κατά την ομιλία του στο Agribusiness Forum. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και τι είπε ο κύριος Μέγκλας. Στο Agribusiness Forum που διεξήχθη στις ΣΕΡΕ συμμετείχε και το Επιμελητήριο των ΣΕΡΟΝ. Εκεί ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χρήστος Μέγκλας εστίασε στην αποτελεσματική και εφαρμόσιμη ανταγωνιστική αγροτική επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της συνεδρίας πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού στο αγροδιατροφικό περιβάλλον. Ο κύριος Μέγκλας αναφέρθηκε στη γνώση και στην καινοτομία ως βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας, στα σημεία που διαθέτουμε επάρκεια, τεχνικές εκτροφής και καλλιέργειας, προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες, αλλά και σε αυτά που παρουσιάζουμε έλλειψη, στρατηγική, χρηματοοικονομικά θέματα, οικονομίες κλίμακας. Ο κύριος Μέγκλας τόνισε την ανάγκη για συνεργασία και κοινές δράσεις και αναφέρθηκε στις βασικές πρωτοβουλίες και δράσεις του Επιμελητηρίου, μεταξύ των οποίων είναι ενδεικτικά η ίδρυση αγροτικού τμήματος, η ΣΕΡΕΞΠΟ, το Agribusiness Forum, το Μαθητών Επιχειρήν, η Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικών Ιδεών και άλλες πολλές. Τόνισε τέλος ότι το Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ δικαιώθηκε για ακόμα μια χρονιά για την πρωτοβουλία διεξαγωγής του Agribusiness Forum και ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του στις ΣΕΡΕΣ το 2020. 60 ομιλητές, πανελλήνιας εμβέλειας και πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου από όλη την Ελλάδα αλλά και από διάφορες άλλες χώρες όπως η Αμερική, όπως η Σουηδία και πολλές άλλες. Η Βουλγαρία, υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Γεωργίας και άλλων υπουργείων έρχονται σε επαφή με ΣΕΡΕΟΣ επιχειρηματίες, με μέλη του και υπαλλήλους της αντιπεριφέρειας ΣΕΡΟΝ, με γεωπόνους. Γίνεται συζήτηση για το μέλλον της ΣΕΡΑΚΙΣ και για της ελληνικής γεωργίας φυσικά, μέσα στις νέες εξελίξεις, την ψηφιακή εποχή που ζούμε, που θα ζήσουμε. Πρέπει να την παρακολουθούμε, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι από ό,τι είμαστε, πρέπει να διορθώσουμε τα κακό κείμενα, πρέπει να τρέξουμε. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, η παγκοσμιοποίηση είναι τη ζούμε και η αύξηση του πληθυσμού πρέπει να μας οθήσει να παράξουμε διπλάσια προϊόντα από ό,τι παραγάγαμε τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα σύντησης. Στο Επιμελητήριο τρεις μέρες έγινε μια πάρα πολύ ωραία εκπαίδευση επιχειρήσεων καινοτόμων, 18 καινοτόμων επιχειρήσεων, οι οποίες πέρασαν από 4 σεμινάρια από ομιλητές που ήρθαν από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, από τον Ελγό Δήμητρα, από το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών της Αθήνας και από άλλους ομιλητές, καθηγητές πανεπιστημίου μερικοί ήταν, και τους εκπαίδευσαν, τους ενημέρωσαν τι πρέπει να κάνουν για τις επιχειρήσεις τους και αυτές οι επιχειρήσεις. Μία μέρα πριν το Agribusiness διαγωνίστηκαν, βγήκαν οι 4-5 πρώτοι και αυτοί καλέστηκαν από τους ομιλητές που ανέφερα προηγουμένως, καλέστηκαν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στην Αμερικάνικη Σχολή, στον Ελγό Δήμητρα και στους άλλους που συμμετείχαν. Νομίζω ότι τέτοιες συνεδρίες, οι οποίες διαφημίζουν για τον νομό ΣΕΡΟΝ και βοηθούν τον νομό ΣΕΡΟΝ, πρέπει να συνεχιστούν και σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μην είμαστε τελευταίοι στο ΕΠ και να πολύ γρήγορα να το αυξήσουμε. Συνεχίζει την ανωδική της πορεία η Κρή-Κρή και το 2019 η Σιγμένη αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 100 εκατομμύριων ευρώ από πλευράς τζίρου από 94 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2018. Την ίδια στιγμή επενδύσεις συνολικού ύψους 27 εκατομμύριων ευρώ για την τριετία 2019-2021 δρομολογεί η Σερακή Γαλακτοβιομηχανία με στόχο σε αυτή τη φάση την επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας στο γιαούρτι και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων στον παγωτό. Την υλοποίηση νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 27 εκατομμύριων ευρώ για την τριετία 2019-2021
προγραμματίζει η ελληνική γαλακτοβιομηχανία της Κρικρή. Στοχεύοντας στην επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας στο γιαούρτι και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων παγωτού. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Παναγιώτης Τσινάβος, η Κρικρή πέρσι ολοκλήρωσε ένα πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 43 εκατομμύριων ευρώ, που αφορούσε πάγιο εξοπλισμό και πλέον προχωρά στην υλοποίηση νέων επενδύσεων ύψους 27 εκατομμύριων ευρώ. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, επενδύσεις 12 εκατομμύριων ευρώ αφορούν την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, 6 εκατομμύρια ευρώ εξυγχρονισμούς, 5 εκατομμύρια ευρώ κατασκευή και λειτουργία ενός σταθμού βιοαερίου και 4 εκατομμύρια ευρώ αφορούν αντικαταστάσεις μηχανολογικού εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι στις νέες επενδύσεις θα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέας γραμμής παραγωγής καινοτόμου προϊόντος παγωτού για την ελληνική και διεθνή αγορά, ύψους 5 εκατομμύρια ευρώ. Προγραμματίζομαι για την φετινή χρονιά σε ορίζοντα τριετίας 25 περίπου εκατομμύρια επενδύσεις που αφορούν τεχνολογικό εξοπλισμό, που θα μας δώσουν τη δυνατότητα αύξησης παραγωγής, αλλά κυρίως μείωση κόστους και νέων προϊόντων. Στο DNA της εταιρείας είναι η καινοτομία, η εξωστρέφεια και περισσότερο απ' όλα βέβαια για μας είναι ο άνθρωπος. Έτσι, σήμερα αποσχολεί η επιχείρησή μας πάνω από 450 εργαζόμενους, με πολλές προσλήψεις τα τελευταία χρόνια, αφού πλέον η εταιρεία διπλασίασε το προσωπικό της τα τελευταία 5 χρόνια, από 200 άτομα πριν μια πενταετία, σήμερα είμαστε πάνω από 350 εργαζόμενοι. Και πάντα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον καλύτερο, ώστε να είναι ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι και να φέρουν να έχουν κοινούς στόχους, κοινό όραμα με την διοίκηση. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Τσινάβο, η Κρικρή συνεχίζει και το 2019 την ανωδική της πορεία. Συγκεκριμένα, το 2019 εκτιμάται ότι ο τζίρος της θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ και 94 εκατομμύρια ευρώ το 2018. Όπως είπε ο επικεφαλής γαλακτοβιομηχανίας, κατά την περίοδο 2000-2018, η Κρικρή κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 13,9%. Η φετινή χρονιά για την Κρικρή ήταν μια πολύ καλή πετυχημένη χρονιά. Συνεχίσαμε λοιπόν την καλή μας πορεία που είχαμε τα τελευταία 5 χρόνια, παρόλο την κρίση, παρόλο τη φωτιά, να έχουμε μια σημαντική ανάπτυξη, μέση ανάπτυξη 13% κάθε χρόνο ετήσια. Διψήφια θα είναι φέτος η ανάπτυξή μας και κυρίως προέρχεται από την ελληνική αγορά και τις εξαγωγές, αφού οι εξαγωγές πλέον αποτελούν το 40% του τζίρου μας, σε χώρες όπως η Αγγλία, όπως η Ιταλία, όπως η Ολλανδία, η Αυστρία, με πολύ σημαντικές ευκαιρίες και προοπτικές για το ελληνικό γιαούρτι, μια που είμαστε πρεσβευτές πλέον του ελληνικού γιαουρτιού στο εξωτερικό. Συνεχθήκαμε όμως όχι μόνο στις εξαγωγές, αλλά και στην καινοτομία, με πολύ καλά πετυχημένα νέα προϊόντα τη φετινή χρονιά, προϊόντα και στο παγωτό, συνεργασία με την Ίων ή με τα μπισκότα Παπαδοπούλου, co-branding συνεργασία, αλλά και με είσοδο σε νέες κατηγορίες όπως ήταν το βρεφικό γιαούρτι, που πήγε πάρα πολύ καλά, και ετοιμάζουμε για την επόμενη χρονιά και νέα προϊόντα, επεκτείνοντας την γκάμα και της επιτυχημένης σειράς Super Spoon με νέα προϊόντα, νέες κατηγορίες, αλλά και το βρεφικό μας. Είμαστε αισιόδοξοι για την επόμενη χρονιά. Πάλι οι στόχοι μας θα είναι μια διψήφια ανάπτυξη με νέα προϊόντα και στην κατηγορία, όπως σας ανέφερα, του Super Spoon και του παιδικού, αλλά και νέα παγωτά, τα οποία θα είναι απολαυστικά και ιδιαίτερα ευχάριστα για τους καταναλωτές μας. Η δυναμική πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται και στα μερίδια αγοράς της. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς σε όγκο γιαουρτιού στην Ελλάδα διαμορφώνεται σήμερα σε 15,8%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των επώνυμων γιαουρτιών. Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει 16.500 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και 5.000 σημεία πώλησης σε Κύπρο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Ιράκ και Κίνα. Η Κρικρή εξάγει το 40% της παραγωγής της, κυρίως γιαούρτι, σε 30 χώρες. Αποφασίσαμε να δεσμευτούμε στους καταναλωτές μας ότι θα χρησιμοποιούμε μόνο γάλα της περιοχής, 100% ελληνικό γάλα, φρέσκο γάλα, που θα είναι γάλα ημέρας. Η γάλα ημέρας σημαίνει ότι σε ένα 24ωρο δεσμευόμαστε να συλλέγουμε το γάλα, να το επεξεργαζόμαστε και να το κάνουμε γιαούρτι. Να εγκλωβίζουμε δηλαδή τη φρεσκάδα του γάλακτος μέσα στο κεσεδάκι του γιαουρτιού. Αυτό είχε μια πολύ μεγάλη απήχηση στους καταναλωτές. Ήταν ένα απλό μήνυμα και πραγματικό, ρεαλιστικό, το κάναμε και έτσι πετύχαμε μέσα σε μια δεκαετία από εκεί που ήμασταν οι άγνωστοι του γιαουρτιού να έχουμε την δεύτερη θέση και να παράγουμε 1 στα 4 γιαούρτια που καταναλώνονται στην Ελλάδα παράγονται από την εταιρεία Κρικρή.
Πάμε στην Καβάλα τώρα. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι διαρρήξεις σπιτιών και επιχειρήσεων στη Νέα Πέραμο. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να διαρρήξουν συνολικά 8 σπίτια μέχρι και την 28η Οκτωβρίου, γεγονός που προκαλεί την έντονη ανησυχία των κατοίκων της περιοχής. Πρέπει να πάρουμε όπλα. Αυτό. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι διαρρήξεις σπιτιών και επιχειρήσεων στο Δήμο Βαγγέου και πιο συγκεκριμένα στη Νέα Πέραμο της Καβάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι δράστες κατάφεραν να διαρρήξουν συνολικά 8 σπίτια μέχρι τα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου 2019. Γνωρίζω ότι η αδερφή μου, καθώς πήγαινε στο σπίτι, είδε δύο άτομα με κουκούλες να φεύγουν από το σπίτι και μετά, όταν μπήκαμε μέσα, είδαμε το σπίτι άνω κάτω. Δύο υπνοδωμάτια. Σε χρόνο ρεκόρ κάνανε το σπίτι άνω κάτω και φύγανε. Και η μαρτυρία είναι ότι ένας περαστικός είδε έναν στην απέναντι γωνία να είναι τσιλιαδόρος με ένα σύρματο. Τώρα από εκεί και πέρα αστυνομία δεν υπάρχει και αυτή που υπάρχει δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί δεν υπάρχουν άτομα στο σταθμό μας. Ό,τι μπορούν να κάνουν το κάνουν για τα παιδιά, αλλά οι κλοπές είναι επανελειμμένες. Συνεχόμενα γίνονται τη βδομάδα 2-3 σπίτια ανοίγονται. Το μέγεθος του προβλήματος είναι μεγάλο και θα έπρεπε να επιληφθούν οι αρμόδιοι φορείς άμεσα, καθώς διωγγώνεται ακόμα περισσότερο. 25 του μηνός το βράδυ, γύρω στις 8 η ώρα, 8 και κάτι το απόγευμα, διάρρηξαν το σπίτι. Η αδερφή μου έφυγε από εδώ να πάρει κάτι από το σπίτι και την ώρα πήγε να μπει, δεν μπορούσε να μπει. Άνοιξε την καραζόπορτα, είδε όλα ανοιγμένα, πεταμένα, βγήκε έξω. Μετά πήρε ένα τηλέφωνο, πήγα εγώ, ήρθε η αστυνομία. Και όλο το σπίτι ήταν ανάστα. Mm-hmm. Πεταμένα όλα κάτω. Δεν πήρανε κάποια. Για ακόμα μία φορά, οι κάτοικοι της Νέας Περάμου ζητούν άμεσα να υπάρξει πρόσληψη και τοποθέτηση αστυνομικών στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, 8 ληστείες, κυρίες και κύριοι, και αυτή την εβδομάδα για την όμορφη Πέραμο, η οποία πραγματικά, όπως τονίζουν οι κάτοικοι στην κάμερα του Ένα Channel, αρχίζουν και νιώθουν ανασφάλεια για αυτούς αλλά και για τις οικογένειές τους. Πρέπει να πάρουμε όπλα. Αυτό. Δεν λένε κάτι άλλο. Να πάρουμε όπλα. Εσείς σκοπεύετε μετά να προβείτε σε κάποιο κύκλωμα κλειστό να... Ναι, έχω μπει σε ενέργειες για κλειστό κύκλωμα με κάμερες, για συνεγερμό, για τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κραυγή αγωνίας είχε στείλει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας, Νίκος Σύμβρος, μέσα από την εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel. Απαιτείται προσωπικό. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο ότι θα αυξηθούν οι περιπολίες. Θεωρούμε ότι έπρεπε να συνεχίσει την όλη φράση του με το ότι θα αυξηθούν και οι δυνάμεις για να υπάρχουν αυτές οι περιπολίες. Ας ελπίσουμε, δεν το είπε αλλά θα το κάνει πράξη. Γιατί σκεφτείτε ότι, για παράδειγμα, δίπλα στη Δράμα, στο Παρανέστη, όπου υπάρχει εκεί το αντίστοιχο κέντρο, όπου τα άτομα είναι πολύ λιγότερα, υπάρχουν δυνάμεις από όλη την Ελλάδα που ενισχύουν τη Δράμα. Κοινωνικός αποκλεισμός. Ιδρυματοποίηση. Από να είμαι σε σπίτι, μ' αρέσει εδώ σε σχολείο. Η αλληλεγγύη φαίνεται στην πράξη. Τα κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας βοηθούν τα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να κοινωνικοποιηθούν, ενώ προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στους γονείς τους. Κέντρα διημέρευσης για άτομα με αναπηρία. Μια πράξη φροντίδας. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν τον νέκταρ. Μα αυτό, αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Μικρή αύξηση σημείωσαν τα ούτως ή άλλως δραματικά χαμηλά ποσοστά δωρεάς οργάνων στη χώρα μας το τρέχον έτος σε σύγκριση με το προηγούμενο. Τα στοιχεία αυτά έγιναν γνωστά χθες με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων. Μικρή αύξηση της τάξης του 30% σημείωσαν τα ούτως ή άλλως δραματικά χαμηλά ποσοστά δωρεάς οργάνων στη χώρα μας το τρέχον έτος σε σύγκριση με το προηγούμενο. Τα στοιχεία αυτά έγιναν γνωστά σήμερα με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων.
Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμόσχευσης, το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ευαισθητοποίηση και ανταπόκριση της ελληνικής κοινωνίας στο τόσο ευαίσθητο αυτό ζήτημα. Η δωρεά οργάνων, ιστών και κιτάρων είναι από τη μια, αποτελεί από τη μια ένα δώρο ζωής για αυτόν που τη χρειάζεται και από την άλλη μια πράξη προσφοράς και αλτρουισμού. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων έχει ορίσει την 1η Νοεμβρίου κάθε χρόνου ως ημέρα δωρεάς οργάνων. Με μέσο ευρωπαϊκό όρο τους 18 δότες ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις 4,8 δότες ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού. Και δυστυχώς αυτό φαίνεται απολύτως φυσιολογικό με δεδομένη την άγνοια ή την ελλιπή ενημέρωση των Ελλήνων σχετικά με τη δωρεά οργάνων. Στη χώρα μας, όπως εσείς ξέρετε και αναφέρατε, τα ποσοστά δεν είναι πάρα πολύ καλά, αν και τελευταία με βάση τα δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων παρουσιάζεται μία αύξηση όσον αφορά τη δωρεά οργάνων. Όταν στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 18 περιστατικά δωρεάς οργάνων ανά εκατομμύριο πληθυσμού, στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, αυτά είναι 5 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και τα καλύτερα ποσοστά, γι' αυτό και έχουμε καταταχθεί στην τελευταία θέση όσον αφορά την Ευρώπη. Αξίζει να αναφερθεί πως το 2017 ήταν η πιο δυνατή χρονιά σε ό,τι αφορά τις δωρεές οργάνων, αφού συνολικά οι δότες οργάνων ήταν 67. Σίγουρα είναι κάτι θετικό, καλό να γίνεται, απλά δεν ξέρω, δεν γνωρίζω πολλά. Αυτό χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση ο κόσμος, ίσως. Προφανώς. Πάρα πολύ σωστή. Από τη στιγμή που δεν τα χρειάζεται αυτός που είναι να φύγει, εννοείται να σωθεί κάποιος άλλος άνθρωπος. Ναι, είναι σωστό, αφού ξέρω ότι και οι δικοί του το ξέρουν ότι δεν θα γίνει τίποτα ποτέ. Γιατί όχι. Ναι, είμαι ενημερωμένος, απλά είναι κάτι που το αναβάλω συνεχώς. Δεν το έχω σκεφτεί να το ενεργοποιήσω σωστικά και... Πιστεύετε ότι είναι μια καλή έτσι, κίνηση αυτή, δηλαδή θα πρέπει να... Ναι, ναι, πιστεύω, ναι, ναι. Είναι εναρμονισμένο με τον πολιτισμό μας, με την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο μας, αλλά πιστεύω χρειάζεται μεγαλύτερη ενεργοποίηση από τους πολίτες για να καταστεί εφικτή. Στους πιο σημαντικούς κρίκους που συνέβαλαν στη δωρεά οργάνων και των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας, αφιερώνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων η φετινή Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων, η οποία γιορτάζεται την 1η Νοεμβρίου κάθε χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων τηρεί το Εθνικό Μητρό Δωρητών, στο οποίο μπορεί να εγγραφεί οποιαδήποτε και να δηλώσει εγγράφως τη βούλησή του για δωρεά ενός ή περισσότερων οργάνων του μετά το θάνατό του. Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού. Θα πρέπει να κάνει τη δήλωση δωρεάς οργάνων, να την προσυπογράψει και να τη στείλει στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων στην Αθήνα. Έρχεται, ας πούμε, εδώ, ας πούμε, για κάποιον σεραίο που ενδιαφέρεται. Ναι, μπορεί να έρθει εδώ. Βεβαίως, βεβαίως, να έρθει εδώ στη μονάδα να του δώσουμε τη δήλωση δωρεάς οργάνων, την οποία θα την υπογράψει. Και μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του, θα την ταχυδρομήσει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Κύριε Ξεδόπουλε, εδώ σε τοπικό επίπεδο, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση? Σε τοπικό επίπεδο πιστεύω ότι πάμε καλά, με την έννοια ότι υπάρχει μια προοδευτική αύξηση των περιστατικών δωρεάς οργάνων τα τελευταία χρόνια. Κάτι που οφείλεται στις προσπάθειες τόσο του τοπικού συντονιστή, της Διευθύντριας της Μονάδος Εντατικής Θεραπείας της κυρίας Χατζηπανταζή, εμού και των άλλων συναδέλφων, αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τόσο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και όλου του νοσοκομείου. Πιστεύω ότι πρέπει να έρθουμε σε επαφή με το κοινό, να ενημερώσουμε σωστά τους πολίτες, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή η επικοινωνία και η σωστή ενημέρωση για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα και να έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες οι συντοπίτες μας να προσφέρουν τα οργανά τους για κάποιον άλλον. Για 11η χρονιά, οι κάτοικοι του Καρυδοχωρίου, Αχλαδοχωρίου, Καπνόφυτου και Φεάς Πέτρας διοργάνωσαν μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυδοχωρίου Άγιος Αθανάσιος διήμερο καλωσορίσματος του χειμώνα. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα της περιοχής που καλλιεργούνται και παράγονται στα παραπάνω χωριά.
Με στόχο οι Σεραίοι αλλά και οι επισκέπτες από όλη τη χώρα να ανηφορήσουν προς το Αχλαδοχώρι και να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα των χωριών της κοιλάδας του Κρουσοβίτη, πραγματοποιείται αυτό το διήμερο στο Αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής, το Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδοχωρίου Άγιος Αθανάσιος για 10η συνεχή χρονιά καλωσορίζει τον χειμώνα σε μια εκδήλωση που σημειώνει κάθε φορά επιτυχία. Φέτος τολμήσαμε και το κάναμε διήμερο, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλή επισκεψιμότητα και έπρεπε να δώσουμε την ευκαιρία και σε κάποιους που δεν μπορούν να επισκεφθούν το χώρο Κυριακή να απολαύσουν αυτή την έκθεση Σαββάτο. Είναι μια έκθεση με τοπικά προϊόντα. Ό,τι έχει εδώ μέσα είναι αποκλειστικά παραγωγές των 4 χωριών Καρυδοχωρίου, Αχλαδοχωρίου, Καπνοφύτου, Φεάς, Πέτρας. Το πρόγραμμα είναι 2 ημερών. Για σήμερα έχουμε δωρεάν σούπα λαχανικών από προϊόντα που πήραμε το πρωί από τους παραγωγούς και κάναμε μια σούπα λαχανικών. Υπάρχει μαγκάλι για τους μερακλίδες για όλο τον κόσμο που θέλει να κάτσει και να πιει ένα τσίπουρο. Εδώ έχετε την ευχέρεια από τους πάγκους να παίρνετε ό,τι θέλετε στο τραπέζι και να δοκιμάζετε τις τοπικές γεύσεις. Αν κάποιος θέλει να φάει κατσικίσιο τυρί να δοκιμάσει, παίρνει τη φέτα του, κάθεται στο τραπέζι και δοκιμάζει τη φέτα του μαζί με το τσίπουρο που θα πάρει πάλι από εδώ. Παραγωγή από το Αχλαδοχώρι, το Καπνόφυτο, το Καρυδοχώρι και τη Φεά Πέτρα έστησαν τους πάγκους τους και περίμεναν τους επισκέπτες να προμηθευτούν τοπικά προϊόντα όπως κυπευτικά, μελισσοκομικά, εινοποιητικά, τυροκομικά, αρωματικά φυτά, μαρμελάδες, γλυκά και άλευρα. Εδώ στο πάγκο μου έχω φασόλια, 4 ποικιλίες, έχω γίγαντες, έχω τις βέργας, έχω καθιστά, καρύδια Καρυδοχωρίου, τσάι του αλείπου τους. Αναβαθμίζεται η περιοχή μας, έρχονται Σεραίοι οι οποίοι δεν ξέρουν τα χωριά μας. Από Χαλκιδική ήρθε ένα ζευγάρι. Και από Ξάνθη ήρθανε, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο. Οι γονείς είναι αυτοί που ασχολούνται με την καλλιέργεια των ροδιών. Ωστόσο όμως βοηθάω και εγώ περιστασιακά όποτε μπορώ. Εμείς έχουμε ρόδια, 2 ειδών ποικιλιών, γλυκιάς και ημίγλυκης ποικιλίας. Στη Φεά Πέτρα τα καλλιεργούμε, τα καλλιεργούν οι γονείς. Τα έχουμε φέρει εδώ πέρα, ευελπιστούμε έτσι ο καιρός όσο γίνεται να βοηθήσει. Ευχαριστούμε που έχετε έρθει. Είναι κρασί κόκκινο-λευκό, σιράχ τσαμπερνιέ. Έχουμε τσίπουρο παλαιωμένο και κανονικό, απλό. Παραγωγή δική μα του Αχλαδοχωρίου, τόπου μα. Γνωρίζουν οι κάτοικοι τη ευρύτερη περιοχή ότι τι παράγει ο τόπο και στηρίζει τον εγχείρημα. Ναι, ναι, το γνωρίζει, ναι. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για μα εδώ επάνω, που είναι λίγο πιο δύσκολη η αγορά. Βοηθάει πολύ. Μήλα και κολοκύθα και φασόλια. Παίρνουμε και τα ρόδια τώρα. Είστε από εδώ από την περιοχή? Όχι, από Χαλκιδική ερχόμαστε, ναι. Και, ναι, είδαμε στο ίντερνετ, ναι, ότι έχει σήμερα εδώ το φεστιβάλ και ήρθαμε. Από τη Χαλκιδική δηλαδή ξεκινήσατε για να έρθετε εδώ στην περιοχή μας? Ναι, πάρα πολύ ωραίο, μας άρεσε πάρα πολύ εδώ η περιοχή. Ακόμα και καιρός θεωρώ ότι ταιριάζει με την εκδήλωση, πάρα πολύ ωραία. Είναι σημαντικό γιατί για τους παραγωγούς βοηθάει και τον τόπο μας αναδεικνύεται. Έχει πάρα πολλά ωραία τοπία, πάρα πολλά ωραία μέρη που θα μπορούσε να επισκεφτεί ο κόσμος και για να έρχεται όχι μόνο σε τέτοιες εκδηλώσεις αλλά και αργότερα. Στον τόπο μας παράγονται εξαιρετικά προϊόντα υψηλής ποιότητας τα οποία έχουμε υποχρέωση να τα στηρίζουμε. Ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σερών Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, ο οποίος επισκέφθηκε το χωριό. Συγχαρητήρια στον σύλλογο του χωριού, συγχαρητήρια στον πρόεδρο. Είναι μια ξέπρινη πρωτοβουλία που δείχνει ένα πράγμα. Ότι στον τόπο μας παράγονται εξαιρετικά προϊόντα. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία έχουμε υποχρέωση να τα στηρίζουμε. Και από ό,τι βλέπω από την προσέλευση παρά τη βροχή, ο κόσμος τα στηρίζει και τα αγαπάει. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Είμαι βέβαιος ότι θα φύγουν όλοι πολύ ευχαριστημένοι από εδώ σήμερα. Ο κόσμος τα στηρίζει. Η κυβέρνηση θα τους στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι. Κύριε Κότα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση είναι ήδη έτοιμη γι' αυτό. Έχουμε ψηφίσει ήδη νομοσχέδια που έχουν μειώσει τη φορολογία. Το επόμενο νομοσχέδιο φορολογικό θα έχει μείωση του πρώτου φόρου εισοδήματος, της πρώτης κλίμακας, από το 22% στο 9% για κάθε 10.000 ευρώ εισοδήματος. Κοινώς λοιπόν, ο αγρότης που σήμερα βγάζει 10.000 ευρώ, από 2.200 ευρώ φόρο θα πληρώνει 900 ευρώ φόρο. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη θετική κίνηση που θα στηρίξει το αγροτικό εισόδημα και γενικότερα το εισόδημα του ανθρώπου που έχει χαμηλή αγοραστική δύναμη. Αυτά στο ακριτικό Αχλαδοχώρι με κεντρικό τώρα σύνθημα «Αγάπα το περιβάλλον, περιβάλλει ό,τι αγαπάς» πραγματοποιείται και φέτος για 35η χρονιά
ο γύρος της πόλης των Σερών αύριο το πρωί. Πρόκειται για μια αθλητική διοργάνωση που αναλαμβάνει ο Δήμος Σερών σε συνεργασία με τον ΕΑΣ ΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και την ομάδα φυσικής αγωγής. Ένωση και ΝΑΤΟ σφάζουν τους λαούς για τον μονοπωλίον τους ανταγωνισμούς. Ανεπιθύμητος ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ούτε... ΤΑΠ ολοκλήρωσε τη διαδρομή του και σύντομα θα μεταφέρει φυσικό αέριο. Αν ο αγωγός περνάει από το χωράφι σου, τηλεφώνησε πριν σκάψεις στη γραμμή επικοινωνίας στο 213-010-4500. Ζήτησε πληροφορίες, οδηγίες ή την παρουσία τεχνικών, υπόβαλε αναφορές ή παράπονα και μάθε ποιες εργασίες επιτρέπονται στις ζώνες περιορισμού. Αν συναντήσεις τον αγωγό ή σε οποιοδήποτε περιστατικό έκτακτης ανάγκης, σταμάτησε τις εργασίες σου και τηλεφώνησε αμέσως στο 210-555-0040. Γραμμή επικοινωνίας και αναφορών TAP και 24-ωρη γραμμή έκτακτης ανάγκης TAP. Τηλεφώνησε πριν σκάψεις. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, να είστε καλά.